Αυτό είναι το κόστος το οποίο θα φέρει η τράπεζα, με την έννοια ότι αναπροσαρμόζεται το δάνειο σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου. Εφόσον έχει προσδιοριστεί η τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου, ο δανειολήπτης καλείται να καλύψει την τρέχουσα αξία και όχι το δάνειο που είχε λάβει στην αρχή. Αν είχες ένα σπίτι 100.000 και τώρα η αξία είναι 60.000, θα υπολογιστεί τι νίκη αντιστοιχεί με το σπίτι της, του 60.000, και αυτό θα προσδιορίσει τη δικιά σου τη δόση. Έχουμε μια συμφωνία για την πρώτη κατοικία, που αν θέλετε να σας την εξηγήσω όταν μου κάνετε μια ερώτηση. Έχουμε μια συμφωνία για τη στρατηγική μας για τα κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν προκύπτει άμεσα νομοθετικό έργο. Είναι απλώς η στρατηγική, την οποία θα την δουλέψουμε τις επόμενες μέρες, θα συζητήσουμε, θα γίνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για διάφορες κατηγορίες κόκκινων δανείων. Έχει βρεθεί η λύση και για το ΦΠΑ, που ακόμα έχει κάποιες τεχνικές, αλλά που όλοι κατανοούμε, εννοούμε και εμείς και οι θεσμοί, είναι τεχνικής φύσεως για το ΦΠΑ. Υπήρχε και λύση και για τα φάρμακα και για τις 100 δόσεις. Αυτά νομίζω είναι τα κυρίαρχα.